όσοι πριν από λίγους μήνες αμφισβητούσαν και απαξίωναν την προσπάθεια που αφορούσε και αφορά το πράσινο υδρογόνο, συνεχίζουν να παραμένουν σε άγνοια, σε πλήρη άγνοια, για την δυναμική και τη δυνατότητα αυτής της τεχνολογίας στη Δυτική Μακεδονία και στη χώρα μας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή που ξεκινήσαμε, έστω και με λίγους υποστηρικτές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά για τη Δυτική Μακεδονία και για τον τόπο μας. Η Δυτική Μακεδονία είναι στο χάρτη του πράσινου υδρογόνου. Η Δυτική Μακεδονία άνοιξε την πόρτα για την Ελλάδα, για αυτή την παγκόσμια τεχνολογία αιχμής που κατακτά όλο ένα και περισσότερες χώρες, όλο ένα και περισσότερες εφαρμογές. Είμαστε μπροστά στις εξελίξεις και ήδη έχουμε εγκεκριμένες επενδύσεις για τη Δυτική Μακεδονία ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν αυτές οι επενδύσεις που προτάθηκαν στο πρώτο κύμα της αξιολόγησης, της προ-notification, προειδοποίησης όπως λέγεται στα αγγλικά, και θα ακολουθήσει και στο επόμενο κύμα και ο Λευκός Κράκος, σε συνεργασίες πάντοτε με την κυβέρνηση, δεδομένου ότι είναι ένα εθνικό project στο οποίο συμμετέχουν και πανίσχυρες εταιρείες ελληνικές. Αυτές έχουν πλέον υπό την αιγίδα της ΔΕΠΑ την ευθύνη για την οργάνωση αυτού του εγχειρήματος στην πράξη. Εμείς συνεχίζουμε και ζητάμε από την κυβέρνηση στο επόμενο κύμα που θα εξεταστεί η πρόταση του Λευκού Βράχου και δηλώνουμε το ενδιαφέρον μας εδώ για τη Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, ήδη η Δυτική Μακεδονία κερδίζει 800 εκατομμύρια ευρώ, ένα ισοδύναμο ποσό με αυτό της δίκαιης μετάβασης για μια τεχνολογία που ανατέλει μια νέα εποχή στην Ελλάδα, εδώ από τη Δυτική Μακεδονία. Αν αυτό το θεωρούν αποτυχία, τότε σίγουρα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει, οπότε οφείλουν να ενημερωθούν και είμαι στη διάθεσή τους να τους ενημερώσω και να τους εξηγήσω τι ακριβώς, έστω και με το όψιμο ενδιαφέρον τους, εύχομαι να καταλάβουν τελικά ότι είναι προς όφελος της περιφέρειάς μας να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια που καταβάλλεται από την Περιφερειακή Αρχή. Και μια ελπίδα για το πρόγραμμα.